Ο σκηνοθέτης Γιώργος Λουριδάς παρουσίασε για πρώτη φορά στο αγρινιώτικο κοινό την μέχρι τώρα δουλειά του με προβολή της μεγάλου μήκους ταινίας του «La Compagnie des Morts», η οποία βραβεύθηκε πρόσφατα από το Φεστιβάλ Prisma Awards της Ρώμης. Να αρχίσουμε. Αλλά είχαμε και την παρουσίαση δύο νέων ταινιών που οργανώνει στο Αγρίνιο. Πρόκειται για τις ταινίες μυθοπλασίας «Βρες τα φτερά σου» που μόλις ολοκλήρωσε τα γυρίσματά της και βρίσκεται πλέον στο στάδιο του μοντάζ, και την ταινία «Ο πυλός και η κοπέλα» που είναι ένα πολυεθνικό εγχείρημα και έχει στόχο να γυριστεί αυτό το χειμώνα. Τις yeux sont comme cette fleur-là. Violâtre comme leur cerne et comme cet automne. Et ma vie pour tes yeux lentement s'empoisonne. My diary is filled by mistakes. Σου θυμίζει κάτι? Θα δούμε την πρώτη μεγάλου μήκους ταινίας μου. Είναι η επωνομαζόμενη «Σύντροφος των νεκρών», γαλλιστή «La Compagnie des Morts». Είναι μια ταινία που πραγματοποίησα στη Γαλλία πριν από 2,5 περίπου χρόνια. Και είναι μια ταινία που μιλάει για το νέο κόσμο, για τα νέα παιδιά και τους προβληματισμούς του σε μια σύγχρονη εποχή που τίνει έτσι να τους ροκανίσει τα όνειρα. Στο Αγρίνιο, και επειδή έχω μείνει και σε πάρα πολλές άλλες περιοχές της Ελλάδας, για μεγάλο διάστημα έχω εργαστεί και έχω ζήσει εκεί, έχω να πω ότι το Αγρίνιο έχει μεγάλες προοπτικές στο τομέα της τέχνης. Ίσως ο κόσμος δεν το αντιλαμβάνεται αυτό, επειδή ζει εδώ, δεν το παρακολουθεί. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που έχει μεγάλες αναζητήσεις σε αυτό το κομμάτι, και νομίζω ότι ο προσανατολισμός σε μια φάση ανάπτυξης και στον τομέα του κινηματογράφου, υπάρχει και το καλλιτεχνικό σχολείο στο Μεσολόγγι, υπάρχει εδώ το μουσικό σχολείο στο Αγρίνιο, θα μπορούσαν να συνεργαστούν και να αναπτυχθούν και περισσότερες σχολές για μετέπειτα πανεπιστημιακού τύπου εκπαίδευση. Και η δική μου πρόθεση είναι να εργαστώ προς αυτό το τομέα και να προσφέρω στην τοπική κοινωνία ό,τι καλύτερο μπορώ. Θα δημιουργήσουμε κάποιες νέες ταινίες. Ήδη κάναμε την ταινία «Βρες τα φτερά σου» στο πλαίσιο του σεμιναρίου που προανέφερα. Θα δημιουργηθεί και άλλη μια ταινία το χειμώνα, έχουμε το στόχο αν το καταφέρουμε αυτό. Και η πρόθεσή μας είναι να προβάλλουμε το Αγρίνιο όσο πιο πολύ μπορούμε. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η ταινία «Βρες τα φτερά σου» πραγματοποιήθηκε από τους συμμετέχοντες του κινηματογραφικού εργαστηρίου του Γιώργου Λουριδά στο Αγρίνιο και αναμένεται να ολοκληρωθεί και να προβληθεί μέσα στο καλοκαίρι. Το 20 ξεκινήσαμε κάποια σεμινάρια από το πουθενά. Ένας άνθρωπος ήρθε κοντά στην πόλη μας, λέει να κάνουμε σεμινάρια κινηματογραφίας. Βεβαίως να κάνουμε σεμινάρια. Βρεθήκαμε 5, 10, 20, 25, 50 άτομα στην αρχή, οργανωθήκαμε, είδαμε, εγώ προσωπικά, αλλά όλοι και τα παιδιά του σεμιναρίου, είδαμε αυτόν τον άνθρωπο που είχε πολύ πάθος. Πάθος για αυτά που έλεγε, για αυτά που αγαπούσε, για αυτά που ήθελε να κάνει. Ποιος είναι αυτό που είναι να πεις? Πάμε από την αρχή.